Θα δείτε λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο ψάξαμε να δούμε, επειδή το είπε και ο ίδιος εχθές, τι έγινε και ο άνθρωπος αυτός που βλέπετε απολύθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Και όχι μόνο απολύθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά η Βουλή των Ελλήνων έχει κινηθεί νομικά εναντίον του για απάτες και πλαστογραφία. Βαρύτατες κατηγορίες. Πάμε πρώτα στο βίντεο. Υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι οφείλω χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ την καταγγελία, αν όχι ψευδή, υπερβολική. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Είναι ο 40χρονος άντρας που νίκιασε 31 φορές το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή και έτσι φέρεται να τσέπωσε κάτι λιγότερο από 130.000 ευρώ από τους ανυποψίαστους ενοικιαστές. Έγιναν κάποιες παρανοήσεις διότι οι ημερομηνίες που ήθελαν οι άνθρωποι να μπουν ήταν πάρα πολύ κοντινές στην ενοικίαση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι αυτές οι στρεβλώσεις. Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα. Επειδή αυτό στα δικά μας μάτια δεν φαντάζει απάτη, φαντάζει καραπάτη. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω αλλιώς. Όχι, όχι. Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη ημερομηνία. Ναι, τους τον νίκιαζα για ένα χρόνο και κάποιοι όμως μου υπόσχονταν ότι θα μου δώσουν, αν τα αφήσω σε αυτή την τιμή το σπίτι, προκαταβολή 5 ετών. Δηλαδή, ποιος εξαπάτησε ποιον τώρα. Δεν μας λυπάται αυτός. Α, έχετε και εξαπατημένο. Είδα έναν άνθρωπο, μάλιστα, με πρόβλημα όρασης. Προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Βέβαια. Βέβαια. Τι λέμε. Φυσικά. Εννοείται. Ποιος είναι αυτός, ρε. Άνθρωποι συγκεκριμένοι. Η κυρία Πέπα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Έτσι, της έχω κάνει μια επιστροφή 4.180 ευρώ. Η γυναίκα αυτή σας έδωσε, όπως μας λέει, 9.100 ευρώ. Είναι έτσι, το αμφισβητείτε αυτό. Ναι, συμφωνώ. Αυτά τα 9.100 ευρώ σας τα έδωσε για να μείνει στο σπίτι σας. Όχι. Γιατί σας τα έδωσε. Ελλάδα, είσαι έτοιμη. Ναι, μου τα έδωσε για να μείνει στο σπίτι. Βρέθηκα σε οικονομική δυσπραγία και οι άνθρωποι όμως εκμεταλλεύτηκαν έναν άνθρωπο και μάλιστα με πρόβλημα που τους έδωνε αυτή την ευκαιρία να νοικιάσουν αυτό το σπίτι και μάλιστα με σταθερό ενίκιο 5 χρόνων. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή. Σας εκμεταλλεύτηκαν επειδή τους δίνατε χαμηλό ενίκιο και σας δώσαν τα λεφτά. Νοικιάζουν 400 ευρώ και 500. Οπα. Πόσα χρωστάτε συνολικά? Περίπου 500-135.000. Περίπου άλλες 30-35.000. Βλέπετε όλος ο κύριος. Άρα δηλαδή για να νοικιάσετε αυτό το σπίτι για ένα χρόνο, εσείς συνολικά μαζέψατε καμιά 65.000 ευρώ. Και μιλάμε για πράφετ. Σας εκμεταλλεύτηκαν. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν νοικιάσατε. Σας εκμεταλλεύτηκαν βαριά. Πολύ βαριά. Σιγά τα αίματα, καλέ. Τώρα κάνετε μονόλογο. Έμα τώρα τι μονόλογο κάνω. Σοβαρολογούμε. Σοβαρολογούμε και το λέω, μιλώ σε δικηγόρο. Μου λέτε ότι είχα ένα σπίτι και εισέπραξα προκαταβολές για να το νοικιάσω 65.000 ευρώ. Και θεωρείτε ότι έχετε και δίκιο. Ο ορισμός της απάτης είναι αυτό που έχετε κάνει, κύριε. Δεν είναι. Ωραία. Να σας πω. Εσείς δεν εκτελείτε χρέη, εισαγγελέα. Όχι. Τι μας έδειξε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Έχετε δίκιο. Αυτό το κρίνει αλλά, δεν μπορώ να αποστώ αυτά και αυτό που λέγεται λογική αν είναι και αντίδραση. Αν είναι. Με συγχωρείτε λοιπόν, αν μίλησα έντονα. Με συγχωρείτε. Όχι, ξέρετε κάτι. Ακούστε λίγο και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου και για το ύψος της. Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να λέει ότι είχα οικονομική δυσπραγία και να έχετε βυθίσει 30 ανθρώπους σε οικονομική δυσπραγία. Γιατί δεν είχα να σας τα δώσουν αυτά τα λεφτά, να σας τα χαρίσουν. Δεν ήταν αυτούς λείπουν αυτά τα λεφτά. Για να έχετε εσείς αυτή τη στιγμή 65 χιλιάρικα. Δικά τους χρήματα. Ήρθαν και εκμεταλλεύτηκαν εμένα να πάρουν ένα φτηνό ενίκιο. Θα σου γάμισω, έτσι. Μα ακούστε με. Τι φτηνό ενίκιο. Να τους πάρετε τα λεφτά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ας κλείσουμε την κουβέντα εδώ, παρακαλώ. Πραγματικά. Όχι, δεν ήταν να τους πάρω τα λεφτά. Το λέω έτσι γιατί. Κατάλληλες ημερομηνίες. Μην κλείσουμε την κουβέντα, πρέπει να σας πω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Πραγματικά. Είναι δηλαδή, ξεπερνάει κάθε όριο.